συνέχεια, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με εκπρόσωπο από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας μπαίνουν στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό ή εκπρόσωπό του. Επικρατεί μικροένταση όταν βρίσκουν κλειδωμένες πόρτες και δυνάμεις αστυνομίας στο εσωτερικό του κτηρίου. Οι συγκεντρωμένοι ζητούν τη μονιμοποίηση των 16.000 συμβασιούχων στα δημόσια νοσοκομεία. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πολλοί είναι πάνω από 7 χρόνια. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ανανεώνονταν οι συμβάσεις πριν την πανδημία. Όπως λένε, και λόγω της πανδημίας, η δημόσια υγεία πρέπει να ενισχυθεί. Να μονιμοποιηθούν από τη στιγμή που πληρούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. Δεν είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες κόσμος, το 25% των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, ίσως και παραπάνω, είναι μελλοντικές σχέσεις πάνω από 800 άτομα. Είναι συνάδελφοί μας που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη μαζί μας και ταυτόχρονα έχουν δυστυχώς ημερομηνία λήξης. Μέλη της ΠΟΕΔΗΝ έκαναν πορεία μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, όπου αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με εκπρόσωπο από το γραφείο του Πρωθυπουργού.